Ποτέ δεν σκέφτηκα να γίνω κάτι άλλο. Από μικρός, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα σου έλεγα είναι ποδοσφαιριστής. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που έβαλα τη φανέλα, την επετειακή τότε, και βγήκαμε στην Καλλικράτεια να παίξουμε. Τότε η Φούλαμ έκανε μια κρούση στον Ηρακλή, που πραγματικά δεν σέβονται πάνω απ' όλα τον ίδιο τον άνθρωπο, όχι τον ποδοσφαιριστή. Δυστυχώς, τραυματίστηκα στην καλύτερη περίοδο της καριέρας μου. Όταν ήμουν έτοιμος επιτέλους μετά από 7 μήνες να επιστρέψω, ξαφνικά νιώθω ένα πόνο στο γόνατο. Πολλές φορές του είπα στον εαυτό μου ότι θα σταματήσω. Ποτέ δεν το πίστευα. Την πρώτη φορά που μπήκα στο γήπεδο, πάτησε το γιατί που λέει: θυμάμαι όλο τον κόσμο να με χειροκροτεί, να φωνάζει το όνομά μου, να παίζω games και να πληρώνομαι. Μαγικό. Καλημέρα, καλησπέρα, από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Εκπομπή Podball The Sport Jerry Talk. Μιχάλης Ψημίτης. Χρήστου Παδημητρίου. Και μαζί μας ο Κοσμάς Τσιλιανίδης, ποδοσφαιριστής του Όφη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Κοσμά. Ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει με μια ιδιαίτερη ιστορία, με ένα ιστορικό τραυματισμό, το οποίο τον άφησε εκτός 19 μήνες, αλλά είχε μια μεγάλη δύναμη ψυχής να επανέλθει. Κοσμά, θα τα πούμε και αυτά, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα πρώτα σου βήματα, τα παιδικά σου χρόνια, εκεί στη Θεσσαλονίκη που γεννήθηκες. Γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, λοιπόν, ξεκινάς στον Αχιλλέα Τριανδρίας, αν διάβασα καλά. Πώς θυμάσαι έτσι τα πρώτα σου χρόνια? Εντάξει, πολύ ωραία. Στον Αχιλλέα, όπως είπες και εσύ, ήταν στην ουσία αντί να παίζω όλη μέρα στο δρόμο, στο σχολείο κλπ. Πήγαινα στην Ακαδημία το Αχιλλέα μαζί με τους φίλους μου, γιατί εγώ πήγαινα και σχολείο στην Τριανδρία. Οπότε στην ουσία συναντούσα ξανά τους φίλους μου και τους μαθητές μου εκεί και παίζαμε μπάλα. Κάναμε αυτό που αγαπούσαμε, το χόμπι μας. Ωραία χρόνια ξεγένιαστα. Πέρασα πάρα πολύ καλά στην Αχιλλέα και γνώρισα ανθρώπους και έκανα φίλους που μέχρι και σήμερα είναι δίπλα μου. Άρα αυτά τα χρόνια κάπως σε προετοιμάσανε για το επόμενο βήμα που ήταν ο Ηρακλής. Εσύ πώς τράβηξες έτσι το ενδιαφέρον της ομάδας του Ηρακλή σε μικρή ηλικία, φαντάζομαι? Τότε ο Αχιλλέας κάποια από τα τμήματά του αγωνίζονταν απέναντι σε αυτές τις ομάδες, στον Ηρακλή, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, μέσα από το πρωτάθλημα της Εψιμή, και αυτές οι ομάδες όλες τους είχα αρέσει. Εντάξει, ήμουνα πρώτος σκόρερ τότε στην κατηγορία μου, ήμουνα ξεχώριζα δηλαδή, μπορώ να πω, οπότε με είδανε στους μεταξύ μας αγώνες στην ουσία και όλοι ενδιαφέρθηκαν. Τότε ο Ηρακλής είχε μια από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Μπορώ να πω σίγουρα μέσα στη τριάδα, πεντάδα καλύτερων ακαδημιών. Και επέλεξα να πάω στον Ηρακλή. Ήταν μια επιλογή δηλαδή καθαρά υπό αυτό το πρίσμα του να βρω τις συνθήκες, τους ανθρώπους, τους προπονητές και γενικά να βρω μια ομάδα η οποία θα δουλεύει πολύ σωστά στις ακαδημίες σε αυτές τις ηλικίες. Και αυτόν τον λόγο επέλεξα τον Ηρακλή. Άλλο που μετά στην πορεία δυστυχώς μου γύρισε μπούμερα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα τα συζητήσουμε μετά. Βρέθηκε νομίζω από την ΚΑΠΑ 17 μέσα σε μια νύχτα, πώς θα το πω, στην πρώτη ομάδα για ένα πολύ περίεργο λόγο, γιατί ο Ηρακλής βρέθηκε ξαφνικά στην Δέλτα Εθνική και από εκεί που έπαιζε με τους μεγάλους της Ελλάδας βρέθηκε να παίζει σε εκείνο το γηπεδάκι της Νέας Καλλικράτειας. Το θυμάμαι αυτόν τον αγώνα, είχα παρακολουθήσει τις εικόνες, ήταν μια τρελή κατάσταση, ένα γηπεδάκι χωράφι οριακά και γύρω γύρω άπειρο παδί του Ηρακλή που είχαν έρθει στην πρεμιέρα. Εσύ πώς θυμάσαι έτσι εκείνη την εποχή? Εγώ τότε έπαιζα στην Άντερ 17, πρέπει να ήμουν 16 χρονών. Ήμουν αρκετά δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι τότε δεν είχα ανέβει και στην Άντερ 21 το έλεγα και πίσω. Γιατί ήμουν πρώτο σκόρερ, ήμουν ο καλύτερο παίχτη πέρσι τη περσινή χρονιά, αλλά ο Ηρακλής δεν λειτουργούσε έτσι. Δεν ανέβαζα δηλαδή του νεότερου παίχτε με πιο μεγάλε ηλικίε. Με αποτέλεσμα έπρεπε να ξαναμείνω
Τέλος πάντων, στο τέλος αυτής της χρονιάς, όχι στο τέλος, στα μέσα αυτής της χρονιάς βασικά, ο προπονητής ο οποίος είχαμε στην Άντρα 17, μετά από μια αλλαγή προπονητής στην πρώτη ομάδα, πήγε ή βοηθός του ή γυμναστής. Γυμναστής νομίζω. Και προς το τέλος αυτής της χρονιάς μου είχα ανέβει και σε κάποιες προπονήσεις τέλος πάντων της πρώτης ομάδας και μου είχε πει ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα έχω προτείνει να ανέβεις στην πρώτη ομάδα για προετοιμασία. Και πώς τυχαίνει, στο τέλος αυτής της χρονιάς η ομάδα δυστυχώς υποβιβάζεται. Εν τέλει καταλήγει στην ουσία να παίξει στη Δέλτα Εθνική. Μετά από τιμωρίες, γιατί το κυνήγησε και σε δικαστήρια κλπ. Υποβιβάστηκε στη Δέλτα Εθνική. Και από εκεί που βρισκόμουν στις ακαδημίες και έπαιζα με, ίδιες ηλικίες, με παιδιά ίδιων ηλικιών, με μένα άντε και λίγο μικρότερα, ξαφνικά βρέθηκα στην πρώτη ομάδα σε μια κατάσταση πολύ περίεργη, έχοντας δίπλα μου παιδιά μόνο της δικιάς μου ηλικίας, γιατί τότε στο περίφημο αυτό παιχνίδι της Καλλικράτειας που αναφέρθηκες, βρισκόμασταν μόνο παιδιά των ακαδημιών. Παιδιά από την Άντρα 21 για την Άντρα 17 που επανδρώσαμε τότε την πρώτη ομάδα για να κατέβει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τι να πρωτοθυμηθώ από αυτό το μάτς. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω και ένα θέμα με τη μνήμη μου, δεν τελείωσε. Νομίζω ότι διακόπη επανειλημμένα πάρα πολλές φορές λόγω των διαμαρτυριών των οπαδών και φιλάθλων του Ηρακλή, γιατί στην ουσία ήταν μια διαμαρτυρία όλο αυτό από τους φιλάθλους και όχι τόσο στήριξη στην ομάδα που παίζει, και είναι και φυσιολογικό μετά από όλα αυτά που είχαν ακολουθήσει. Όπως είπες και εσύ, σε ένα χωράφι 20 παιδιά, 20 παιδάκια εμείς απέναντι σε μια ομάδα ερασιτεχνική και έχοντας έναν κόσμο να διαμαρτύρεται και με το δίκιο του. Τι να πρωτοθυμηθώ, θυμάμαι οπαδούς και φιλάθλους να κλαίνε στις κερκίδες. Πολύ δύσκολες τιμές, πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα και για μένα, γιατί εντάξει, όταν είσαι τόσα χρόνια σε μια ομάδα δένεσαι και δυστυχώς όταν τη βλέπεις σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστο. Αυτό θα σε ρωτήσω, πώς ήταν για σένα σε μια νεαρή ηλικία από τις ακαδημίες που ήσουν με συνομιλίκους αθλητές, συναθλητές σου, στη συνέχεια να παίζεις στην αντρική ομάδα, ίσως με τους ίδιους αθλητές, αλλά ταυτοχρόνως να έρχεσαι μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Ναι, ήταν πάρα πολύ σκληρό και ήταν η πρώτη μου σφαλιάρα, θα σου πω έτσι, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στο αντρικό, ας το πούμε καλύτερα, ήταν αυτή. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που έβαλα τη φανέλα, την επαιτειακή τότε, μας δώσανε επαιτειακή φανέλα και φορέσαμε και βγήκαμε στην Καλλικράτεια να παίξουμε. Αγωνιζόμενος έβλεπα τώρα απέναντί μου ανθρώπους οι οποίοι το πρωί μπορεί να δουλεύανε στη δουλειά τους, ή μπορεί δουλεύανε στη δουλειά τους και το απόγευμα ερχόντουσαν να παίξουν αντίπαλοι μας και δεν μπορούσα να τους περάσω. Δεν μπορούσα να τριπλάρω, δεν μπορούσα να σκοράρω, δεν μπορούσα να κάνω βασικά πράγματα στο παιχνίδι μου που τα έκανα για πλάκα και απέναντι σε πολύ καλύτερους παίχτες. Πολύ, πολύ, πολύ basic αυτό που λέω, αλλά το βάρος της φανέλας σε συνδυασμό με τον κόσμο και τη στήριξη τότε που υπήρχε από τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση έπεσε πάνω μου σαν βαρύδιο. Δεν ήμουν έτοιμο να το σηκώσω ακόμα και σε μια τόσο χαμηλή κατηγορία. Γιατί δεν θα ξεχάσω ότι και στο επόμενο παιχνίδι από την Καλλικράτεια ήταν ακριβώς το ίδιο για μένα. Ήμουν πολύ κακός και άρχισα πάρα πολύ να προβληματίζομαι για το επίπεδό μου και για το κατά πόσο είμαι έτοιμος να αγωνιστώ με την πρώτη ομάδα, όχι του Ηρακλή, οποιαδήποτε πρώτη ομάδα που θα κατέβει να αγωνιστεί σε ένα πρωτάθλημα. Τότε δεν θα το ξεχάσω, ζήτησα και βοήθεια από έναν παιδοψυχολόγο τότε για να δουλέψω λίγο το άγχος μου και κατά πόσο μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Και στην πορεία το βρήκα και ανέβηκα κατά πολύ η απόδοσή μου και αυτά που προσέφερα στην ομάδα ανέβηκαν πάρα πολύ και αυτό με βοήθησε ώστε να συνεχίσω από εκεί και πέρα να αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα και στα επόμενα
στις ανόδους στην ουσία, στις επόμενες κατηγορίες. Για την ιστορία θέλω να πω, είχε λήξει 0-0 το μάτς, ήταν ισοπαλία, το θυμάμαι, το είχα ψάξει, απλά είχε λήξει, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα μετά από όταν... Είχε λήξει. Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Είχαμε κάνει, δεν θα το ξεχάσω, 4-5 ζεστάματα. Ναι. Δεν θα το ξεχάσω. Δηλαδή ο κόσμος ήταν, έβγαλε τα εξώψυχά του εκεί πέρα. Νομίζω μπορεί. Αυτά και δύο ώρες μετά για να ξεκινήσεις. Δύο ώρες μετά κάτι τέτοιο. Από ό,τι έπρεπε. Αυτό είχα διαβάσει. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα ήθελα λίγο να σταθώ στο γεγονός που ανέφερες. Γιατί είναι σαν να ακούω τη δικιά μου ιστορία. Γιατί έφυγα στο εξωτερικό στην ομάδα της Red Bull. Δεν μόνο ανανεώθηκε το συμβόλαιο. Και καταλήγω σε μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας επειδή δεν είχα τις άκρες στη Γερμανία. Και έρχομαι σε αυτό που λες. Παίζω με ομάδες το Σαββατοκύριακο και έχω αντιπάλους οι οποίοι ίσως κάποιες φορές να είναι και υπέρβαροι και να μην μπορώ να τους περάσω. Και έμπαινα σε αυτή τη συνεχή. Είχα το συνεχώς, δηλαδή τον αντίπαλο τον ίδιο με τον εαυτό. Και λέω: καλά, δεν μπορεί να περάσει αυτόν τον αντίπαλο. Και άρχισε και έλεγα: δεν είσαι αρκετά καλός και όλες αυτές τις διαδικασίες που προφανώς μάλλον θα τις ξέρεις. Εσύ ζήτησες τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Δυστυχώς δεν το έκανα εγώ τότε. Θυμάσαι λίγο να μας πεις με ποιον τρόπο κατάφερες να βγεις από όλη αυτή τη διαδικασία και όλη τη διαδικασία του τρόπου σκέψεως που είχες. Καταρχήν να σταθούμε και στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο καθαρά δικό μας ψυχολογικό θέμα. Σίγουρα παίζει το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό προφανώς. Αλλά από εκεί πέρα σε χαμηλότερες κατηγορίες το ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και ακόμα και παιδιά που παίζουν, όπως είπες εσύ, και υπέρβαρα, είτε μετά από τη δουλειά τους, είτε κατακουρασμένοι, γιατί έχουν οικογένειες, παιδιά, δουλειά, όλα αυτά, γνωρίζοντας να παίζουν σε αυτές τις κατηγορίες, μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα από ένα νεαρό, φερέλπι, ταλαντούχο παίχτη. Οπότε, σίγουρα δεν είναι μόνο το ψυχολογικό. Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ γνώριζα το δικό μου επίπεδο, σίγουρα δεν ήταν για εκεί. Και το ψυχολογικό μου ζήτημα ήταν μεγαλύτερο και ήταν βαρύδιο. Αυτό το βρήκα λίγο στην πορεία. Καταρχήν ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να με χαλαρώσει, να με ηρεμήσει ψυχολογικά μέσα από συνεδρίες. Προσπάθησε να βρει λίγα θέματα περί του παρελθόντος μου και όλων αυτών που προϋπήρχαν, γιατί όλα στην ουσία σχετίζονται, και μέσα από κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης και το πώς να ηρεμήσει λίγο το άγχος πριν τον αγώνα κυρίως, είναι αυτό που με βοήθησε. Γιατί εντάξει, άγχος έχω ακόμα και σήμερα και είναι φυσιολογικό να έχεις άγχος. Δεν γίνεται να παίζεις ποδόσφαιρο και να μην έχεις άγχος. Και είναι και δημιουργικό το άγχος, αρκεί να είναι ελεγχόμενο και να σταματάει την ώρα που σφυρίζει ο διαιτητής. Το είπες πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσουμε τώρα με τη χρονιά 2011, που έρχεται ένα ωραίο δοκιμαστικό για σένα, της αγγλικής ομάδας Fulham. Να μας πεις λίγο αρχικά πώς προέκυψε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε όλους τους νέους αθλητές. Και στη συνέχεια να μας πεις λίγο τι έγινε. Εντάξει, εγώ από πάντα έψαχνα αυτή την ευκαιρία να αγωνίσω στο εξωτερικό. Εσύ το έχεις ζήσει. Εγώ δυστυχώς δεν το έχω ζήσει ακόμα. Και ποτέ από τα 30. Είναι όνειρό μου να αγωνιστώ στο εξωτερικό και το προσπαθούσα από τότε. Μέσω του μάνατζερ μου υπήρξε μια πρόσκληση από την αγγλική ομάδα της Fulham να δοκιμαστώ με την Under 17. Πήγα λοιπόν για 2 εβδομάδες εκεί και ακολούθησα όλες τις προπονήσεις. Τότε προετοιμασία είχαν αυτή, αν θυμάμαι καλά. Πήγα πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλός. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα. Τη δεύτερη λίγο έπεσα όσον αφορά την απόδοσή μου, αλλά σε γενικές γραμμές ήμουν πάρα πολύ καλός. Τότε η Fulham έκανε μια κρούση στον Ηρακλή. Ρώτησε δηλαδή τι έπρεπε να πληρώσει για εμένα στην περίπτωση που ενδιαφέρονταν. Ο Ηρακλής της είπε ένα μεγάλο ποσό, νομίζω, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στις ακαδημίες και θα έπρεπε να πληρώσω τα τροφεία.
Ο Ηρακλής δεν ήθελε να με δώσει, αλλά θα έπρεπε να πληρώσουν ένα ποσό περί των τροφίων μου τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, έχει να κάνει με τα χρόνια που είσαι σε ακαδημίες. Και η Φούλα με επέλεξε τότε ότι δεν είναι πρόθυμη να πληρώσει αυτό το ποσό για την απόκτησή μου. Είπανε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει λίγο εδώ σε αυτή τη χώρα να το ακούμε κι εμείς. Είπαν ότι δεν είναι πρόκειτο να πληρώσουμε ένα τέτοιο ποσό για έναν παίχτη ο οποίος δεν έχει και μεγάλη διαφορά από τους Άγγλους, τους δικούς μας παίχτες που έχουμε εδώ. Μπορείς να καταλάβεις από αυτό πόσα χρόνια πίσω είμαστε εμείς εδώ, σαν χώρα, σαν ποδόσφαιρο. Αν δεν ξεχωρίσεις, αν δεν κάνεις το κλικ παραπάνω ή βασικά να έχεις καλοπάτια πιο πάνω από έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή, για ποιο λόγο μια ακαδημία να επενδύσει πάνω, εφόσον μπορεί να επενδύσει σε τόσους πολλούς Άγγλους. Σκέφτηκες ποτέ ότι θα έχει αλλάξει όλη η ζωή, εάν είχες κατασταλάξει να πας στην ομάδα αυτή, ναι? Ή ίσως να λες όχι, συνέβησαν τα πράγματα έτσι όπως συνέβησαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και οφείλεται τώρα στον άνθρωπο που είμαι σήμερα, που είσαι εσύ δηλαδή σήμερα, και είσαι ευγνώμων γι' αυτό. Δεν το έχω στο χαρακτήρα μου καθόλου να κοιτάω το παρελθόν. Ξέρεις, προσπαθώ να ζω την κάθε μέρα. Δεν έχω κάτσει ποτέ να σκεφτώ τι θα γινόταν αν. Σίγουρα θα ήθελα να παίξω εξωτερικό, σου είπα και πριν, είναι όνειρό μου. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν έγινε αυτό, γίναν άλλα πολλά. Μπορεί να πέρασα πιο δύσκολα, η αλήθεια είναι, ποδοσφαιρικά πιο δύσκολα. Αλλά ίσως και αυτά με κάνανε έτσι λίγο πιο δυνατό πνευματικά και ποδοσφαιρικά, ώστε να μπορώ να αντέχω κάποιες καταστάσεις. Σίγουρα όσον αφορά την ποδοσφαιρική παιδεία, παύλα εκπαίδευση, έχασα από όλο αυτό. Αλλά μπορεί να κέρδισα άλλα πολλά. Κοσμά, είσαι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που μένει πολύ στις ομάδες που παίζει. Δηλαδή στον Ηρακλή πάνω από δεκαετία, αν εξαιρέσεις ένα μικρό διάστημα που έχεις πάει δανεικό στον Αιγινιακό. Αστέρα έμεινε τρεις σεζόν, στον Όφη είσαι πλέον στην τέταρτη. Και γιατί το λέω αυτό, δεν είναι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε φιλοξενήσει πολλά παιδιά εδώ, θυμάται και ο Χρήστος, που κοιτάζαμε το Transfermarkt και είχαν ένα κατεβατό με πόσες ομάδες. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι η περίπτωσή σου είναι διαφορετική? Τώρα αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνεις στις ομάδες μάλλον. Τώρα εγώ προσωπικά θα σου πω από τη δικιά μου την πλευρά ότι γενικότερα σε όποιες ομάδες αγωνίζομαι, δένομαι πάρα πολύ με τις ομάδες, με τους ανθρώπους, κυρίως με τους ανθρώπους. Σε όλες τις ομάδες έχω πολύ καλούς φίλους. Και δεν μ' αρέσει να μετακινούμε και πολύ συχνά. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή νιώθω καλά. Είμαι και τυχερός από την άλλη. Είμαι και τυχερός γιατί και αυτές οι ομάδες με εμπιστεύονται. Τώρα για ποιους λόγους, τι να σου πω. Είμαι ευγνώμων που σε όλες τις ομάδες όταν έφυγα με ήθελαν αυτές οι ομάδες να παραμείνω. Ήταν δηλαδή μια προσωπική επιλογή. Και ο Ηρακλής όταν έφυγα, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχαμε τότε, με θέλαν οι άνθρωποι, και ο Αστέρας που στην ουσία μου προσέφερε το επόμενο μου βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στην πρώτη κατηγορία, και μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι και με ευγνώμων θέλαν να ανανεώσω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, όταν φεύγω από μια ομάδα, οι άνθρωποι που περνούσαμε κάθε μέρα, περνούσαμε εκεί πολλές ώρες, οι άνθρωποι, το staff, κάποιοι συμπαίκτες μου, στεναχωριούνται. Είναι το πιο σημαντικό για μένα αυτό και μακάρι να συνεχιστεί και έτσι μέχρι το τέλος της καριέρας μου. Αυτά είναι που μένουν και όλο στο ποδόσφαιρο, όλες αυτές τις στιγμές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί περνάς περισσότερο χρόνο με αυτούς από ότι με την οικογένειά σου, να φανταστώ. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Βέβαια, να προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα, το οποίο σχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν. Στην Ελλάδα, αυτός ο οποίος θα την πληρώσει θα είναι ο Έλληνας. Σε μια αποτυχημένη χρονιά της ομάδας
που δεν έχει πετύχει κάποιους στόχους είτε οτιδήποτε, η πρώτη που θα την πληρώσουν είναι οι Έλληνες. Και πολλά παιδιά που έχω δει, που έχετε φέρει καλεσμένους, έχουν υπάρξει θύματα τέτοιων γεγονότων, έτσι. Και έχουν υπάρξει και σε ομάδες που είμαι πάρα πολύ τυχερός που δεν έχω υπάρξει, που πραγματικά δεν σέβονται πάνω απ' όλα τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι τον ποδοσφαιριστή. Καταπατούνται δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, ποδοσφαιρικά, τα πάντα. Έτσι, δεν προσφέρουμε τίποτα στον αθλητή, δεν προσφέρουμε τίποτα στον ποδοσφαιριστή και απλά περιμένουμε την πρώτη στραβή, δύο παιχνίδια που δεν θα πάει καλά, ένα εξάμηνο, ένα χρόνο που η ομάδα θα αποτύχει, ώστε να τους διώξουμε, να πάρουμε άλλους. Και συνήθως οι άλλοι, δυστυχώς, είναι ξένοι που έρχονται οι άνθρωποι με πολύ λίγα χρήματα τις περισσότερες φορές, γιατί μιλάμε για συγκεκριμένες ομάδες, δεν μιλάμε για τις πρώτες ομάδες, και αυτά τα χρήματα τις περισσότερες φορές μοιράζονται κιόλας από εδώ και από εκεί. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό και ήθελα να το προσθέσω, γιατί πρέπει να ακούγεται. Είναι γεγονότα αυτά που καλό θα ήταν να μην υπάρχουν στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Βλέπουμε ότι στο εξωτερικό είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και όπως είπες πολύ συγκεκριμένα, πολλά πράγματα στην Ελλάδα δυστυχώς έρχονται αργότερα. Μπορεί να περάσει και μια πενταετία για να δούμε κάποια πράγματα να έρχονται στη χώρα μας, και αυτό το λέω από την εμπειρία μου που είμαι τώρα 10 χρόνια στο εξωτερικό και το βλέπω όταν έρχομαι στην Ελλάδα πίσω για διακοπές. Πιστεύω σε όλους τους τομείς είναι έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο. Γενικότερα είμαστε πίσω σε πολλά ζητήματα. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, κοινωνικά, εργασιακά, συνθήκες, νοοτροπία. Και η νοοτροπία μας είναι δυστυχώς απαρχαιωμένη. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξουμε ο καθένας ατομικά. Και μετά θα αλλάξουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους. Για να δούμε την αλλαγή που θέλουμε να γίνει εκεί έξω, πρέπει να δούμε την αλλαγή σε εμάς τους ίδιους. Και θα συνεχίσω τώρα στη συνέχεια σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Προσπαθούμε να το θίγουμε σε εκπομπές μας. Είναι περίοδο τραυματισμών για κάποιους αθλητές. Δυστυχώς η Ήρτης αντιμέτωπος με έναν σοβαρό τραυματισμό στην πρώτη σεζόν στον Όφη. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις αρχικά όταν συνέβη, πώς το πέρασες, πώς ήρθες αντιμέτωπος, αν είχες κάποια ή την οικογένεια δίπλα σου, κάποιο συγγενειακό πρόσωπο το οποίο να σε υποστήριζε, γιατί είναι μια περίοδο θα έλεγα η οποία είσαι μόνος σου. Ναι, μεν η ομάδα θα σου παρέχει φυσιοθεραπευτή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Πώς ήταν για σένα αυτή η περίοδος? Σκεπτόμενος τώρα δηλαδή που έχουν περάσει όλα, ήταν αν μου έλεγες ποιοι θα είναι οι χειρότεροι σου εφιάλτες, δεν θα μπορούσα να σου τα πω έτσι τόσο απαισιόδοξα όσο τα έζησα. Ναι, δυστυχώς αυτό συνέβη σε μια πολύ παραγωγική περίοδο για μένα, στην πιο παραγωγική περίοδο ποδοσφαιρικά για μένα, στην πρώτη μου χρονιά στον Όφη. Ήμουν έτοιμος να πάρω μια μεταγραφή στο εξωτερικό, που αποτελούσε και ένα όνειρό μου, όπως είπα και πριν. Ήμουν κάποιες μέρες μακριά από τον αγωνιστό με τη φανέλα της Εθνικής. Ήμουν στην προεπιλογή του προπονητή Φανσχίπ τότε. Αλλά δυστυχώς ο κορονοϊός σε πρώτο βαθμό και εν συνεχεία η ρήξη προσυχιαστού που έπαθα όταν επιστρέψαμε στις προπονήσεις μου το στέρισαν. Εντάξει, ακολούθησαν κάποιοι μήνες μεγάλης στεναχώριας, πολλής προσωπικής δουλειάς, πολλές ώρες δουλειάς και αποκατάστασης. Το πήρα λίγο εγωιστικά, το πήρα λίγο προσωπικά, ότι ναι, μεν έχασα πολλά, αλλά είμαι δυνατός να προσπαθήσω ξανά να τα αποκτήσω. Όπως είπες, οι άνθρωποι οι οποίοι μου στάθηκαν σίγουρα ήταν οι γονείς μου και η κοπέλα μου, οι οποίοι ήταν μαζί μου και στην ουσία ζούσαν για να επανέλθω εγώ πιο δυνατός. Ειδικά η κοπέλα μου δηλαδή μου στάθηκε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα.
Όταν ήμουν έτοιμος επιτέλους μετά από 7 μήνες να επιστρέψω να αγωνιστώ, ξαφνικά νιώθω ένα πόνο στο γόνατο. Εγώ τότε δεν γνώριζα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το θεώρησα και λίγο κάπως φυσιολογικό, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης υπάρχουν πόνοι από εδώ και από εκεί, με τους οποίους πρέπει να τους διαχειρίζεσαι και πρέπει να συνεχίζεις. Έτσι λοιπόν συνέχισα, κατάφερα να παίξω 2-3 αγώνες τότε και πάτωσα και πάρα πολύ καλά. Έως ότου άρχισε το γόνατό μου να πρίζεται. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα πάλι την προσπάθειά μου να βρω το τι γίνεται. Μαγνητικές, ένα το άλλο, και μου είπαν ότι έχω ρίξει στον έσω μηνίσκο. Να δούμε μήπως αποφύγουμε το χειρουργείο, το ένα το άλλο. Προσπάθησα να ξαναπώ. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και έπρεπε να πω στο χειρουργείο να καθαρίσω το μηνίσκο. Άρχισα να σκέφτομαι διάφορα, άρχισα να αφιβάλλω, άρχισα να προβληματίζομαι για την κατάσταση του γονάτου μου και ψάχτηκα. Βρήκα έναν από τους κορυφαίους γιατρούς στην Ευρώπη όσον αφορά τα γόνατα. Ταξίδευσα στο Βέλγιο και βρήκα τον Dr. Λαγκά. Πήγα, με είδε και στην ουσία μου είπε ότι αυτή η ρήξη του μηνίσκου προέρχεται από το μόσχευμα του χιαστού, το οποίο είναι χαλαρό. Στην ουσία είχε μπει με λάθος τρόπο, τέλος πάντων, και το γόνατό μου ήταν, ο χιαστός μου ήταν λίγο πιο χαλαρός, με αποτέλεσμα να προέλθει και αυτή η ρήξη μηνίσκου, γιατί το γόνατό μου φορτίζονταν. Άρα δεν έχει να κάνει αυτό με το ότι βιάστηκες, ας πούμε, να πάρεις χρόνο, να πάρεις λεπτά όταν γύρισες με συνεχόμενους αγώνες? Όχι. Ήταν καθαρά θέμα χειρουργείου και μοσχεύματος, που εν συνεχεία σίγουρα συνδυάζεται με φόρτιση. Ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή, δεν θα πάθαινε αυτό που έπαθα εγώ, δεν θα είχε και περαιτέρω ζητήματα. Αλλά όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, για τέτοιες συνθήκες, τότε καταλαβαίνετε ότι τα φορτία που επομερίζονται τα γόνατα είναι τεράστια. Τέλος πάντων, ο γιατρός αυτός μου πρότεινε, εκτός από τον καθαρισμό του μηνίσκου που έπρεπε να κάνω, έπρεπε να κάνω και μια επιπρόσθετη τεχνική, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσω το γόνατό μου να το σταθεροποιήσω. Εξωτενόδεση ονομάζεται. Στην ουσία παίρνουν ένα τένοντα, το δένουν κάπου αλλού και λίγο σταθεροποιείται το γόνατο, δηλαδή βοηθάει το γόνατο σε σταθεροποίηση. Εντάξει, πολύ δύσκολες στιγμές, δεν θα το ξεχάσω. Γιατί στην ουσία έπρεπε να μείνω άλλο τόσο έξω για να καταφέρω να επανέλθω. Πήρα τη μεγάλη απόφαση λοιπόν να το κάνω. Είχα και τη στήριξη από την ομάδα, διότι το συζήτησα απευθείας μαζί τους, τους είπα περί τίνος πρόκειται, μίλησα και με τον γιατρό και προχώρησα στο χειρουργείο και ακολούθησαν άλλοι τόσοι μήνες. Ξαναπερνούσα δηλαδή τον εφιάλτη μου ξανά από την αρχή, στον δύσκολο αυτό δρόμο, μέχρι να γυρίσω να καταφέρω να παίξω. Θα έλεγες πως τη δεύτερη φορά να ήταν πιο εύκολο από την πρώτη, μιας και είχες περάσει ήδη τη διαδικασία? Ήταν το ίδιο δύσκολο? Νομίζω ήταν πιο δύσκολο. Νομίζω ήταν πιο δύσκολο, γιατί όσον αφορά τη διαδικασία, okay, ήξερα τι έπρεπε να κάνω, είχα και ανθρώπους που δούλευα και με καθοδηγούσαν όσον αφορά την αποκατάσταση. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι ήταν πιο δύσκολο. Τότε στην ουσία άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι, ξέρεις κάτι, αρχίζουν οι στόχοι σου, τα όνειρά σου, όλα αυτά για τα οποία αγωνιζόσουν και προπονώσουν όλα αυτά τα χρόνια, απομακρύνονται έως και εξαφανίζονται. Τότε συνειδητοποιείς ότι μένοντας ένα χρόνο μακριά από τα γήπεδα, ή και 1,5, στην ουσία γύρω στον 1,5 χρόνο έκατσα εκτός,
Είναι σαν ένας απλός άνθρωπος να μην δουλεύει 10 χρόνια. Για τον ποδοσφαιριστή είναι ένα τεράστιο διάστημα. Και εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι το πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος της επιστροφής μου. Της επιστροφής μου στο ίδιο επίπεδο με το οποίο ήμουν πριν. Γιατί εγώ αυτό ήθελα να πετύχω. Όπως επίσης και αφιβολίες όσον αφορά την κατάσταση του γόνατός μου. Ναι, μεν. Εντάξει, πήγα στον κορυφαίο. Μου είπε ότι μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν θα ξανά έχεις πρόβλημα. Αλλά σίγουρα όταν έχεις περάσει κάτι τέτοιο, πάντα αφιβάλλεις και πάντα φοβάσαι μήπως όταν ξαναγυρίσω, ξαναγίνει κάτι. Έτσι και εγώ είχα τις αφιβολίες μου, τους προβληματισμούς μου, τους πόνους μου. Και όλο αυτό ήταν πιο δύσκολο από την πρώτη φορά. Γιατί την πρώτη φορά απλά δούλευα 8 ώρες την ημέρα, ώστε και ήξερα ότι σε 6-7 μήνες θα παίζω πάλι. Τώρα δούλευα 8-6-8 ώρες την ημέρα με ένα ερωτηματικό. Θα είμαι ποτέ ξανά στο ίδιο επίπεδο? Θα μπορέσω να γυρίσω? Το γόνατό μου θα είναι καλά? Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα. Να σου ρωτήσω κάτι με αυτά που μας είπες. Εάν κατά τη διάρκεια αυτή σου πέρασε από το μυαλό να σταματήσεις, και η άλλη ερώτηση που θα ήθελα έτσι να σου κάνω είναι η εξής. Εάν κατά αυτή την περίοδο κατάλαβες ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τα πάντα στη ζωή, μήπως ήταν καλό να κάνω κάτι άλλο κατά τη διάρκεια αυτή που παίζω ποδόσφαιρο, ώστε να είμαι προετοιμασμένος για τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο? Υπήρχαν πολλές μέρες που είπα στον εαυτό μου, πολλές φορές που είπα στον εαυτό μου ότι θα σταματήσω. Ποτέ δεν το πίστευα. Απλά, εντάξει, είχα φτάσει σε σημείο οριακό, ψυχολογικά. Και δεν το έλεγα μόνο σε μένα, το έχω πει και στην κοπέλα μου, το έχω πει και στους γονείς μου. Γενικά το εξωτερήκευα πάρα πολύ, όταν μου ερχόταν έτσι στο μυαλό. Και έλεγα δεν αντέχω άλλο, θα σταματήσω. Αλλά στην ουσία ποτέ δεν το πίστευσα, γιατί πάντα ξυπνούσα την επόμενη μέρα και ήμουν πάντα πάλι 6 ώρες δουλειάς. Αλλά τώρα όσον αφορά το άλλο κομμάτι της ερώτησης, παιδιά, δυστυχώς αυτό ήταν... Δυστυχώς ή ευτυχώς, μετά από όλο αυτό, το μεγαλύτερο μάθημα ήταν αυτό για μένα. Να καταλάβω ότι το ποδόσφαιρο είναι απλά το επάγγελμά μας. Σίγουρα το επάγγελμά μας και τα χρήματα που παίρνουμε μέσα από αυτό καθορίζει πάρα πολλά. Αλλά το υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία μας. Η υγεία είναι αυτή η οποία θα σου επιτρέψει να κάνεις αυτό που αγαπάς, να είσαι με αυτό που αγαπάς, να μπορείς να βλέπεις την οικογένειά σου κάθε μέρα, να μπορείς να κάνεις τη ζωή που μπορείς, να εργάζεσαι, το οτιδήποτε. Αν δεν έχεις την υγεία σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να χαρίσεις τίποτα. Και δυστυχώς στο ποδόσφαιρο, επειδή έχουμε πολύ λίγα χρόνια δουλειάς, αυτό πολλαπλασιάζεται. Και όπως είπες και πριν, αντιλήφθηκα ότι πρέπει να βρω τρόπο μέσα, είτε μέσα από το ποδόσφαιρο, είτε έξω από αυτό, να προετοιμάσω το έδαφος για το μέλλον μου. Και βέβαια έκανα κάποιες κινήσεις και ακόμα συνεχίζω και κάνω κάποιες κινήσεις επιχειρηματικές για αυτό το κομμάτι, για να μπορέσω λίγο να προετοιμάσω το έδαφος αύριο μεθαύριο για μένα, για την οικογένειά μου, ώστε να είμαι λίγο πιο δυνατός, να με βοηθήσει στο ψυχολογικό κυρίως κομμάτι. Γιατί τελειώνοντας το ποδόσφαιρο, εκεί είναι που επιβαρύνεις πιο πολύ στο ψυχολογικό, αλλά και στο οικονομικό, για να είμαι και πιο δυνατός πνευματικά και κατά τη διάρκεια του ποδόσφαιρου, κατά τη διάρκεια της καριέρας μου επίσης. Πώς είναι η αίσθηση όταν γυρνάς και πατάς για πρώτη φορά γήπεδο σε επίσημο αγώνα? Πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής που έχει μείνει 19 μήνες έξω εκείνη τη στιγμή? Φαντάζομαι υπάρχει φόβος, το ανέφερες και εσύ πριν, όπ, μη μου ξανασυμβεί, αλλά μετά έτσι από μια ωραία ενέργεια, μια πετυχημένη ενέργεια, δεν λες, ναι ρε, είμαι πάλι καλά, το έχω, είμαι δυνατός πάλι. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, τουλάχιστον δικιά μου περίπτωση ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είχα τη στήριξη της ομάδας όλη αυτή τη διάρκεια. Είχα τη στήριξη του κόσμου που εδώ στο Ηράκλειο πραγματικά έχω αγαπηθεί πάρα πολύ και ακόμα αγαπιέμαι πάρα πολύ από τον κόσμο και αυτό μου δίνει πολύ δύναμη. Σίγουρα είχα τις αφιβολίες μου, αλλά
Όταν ξεκίνησα να προπονούμε με την ομάδα και εν συνεχεία να πω και στην αποστολή και να πάρω και τα πρώτα μου λεπτά, σε κάνουν να ξεχνάς τις 100 δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχεις περάσει και να θυμάσαι μόνο τη μία όμορφη στιγμή, που όπως είπες και εσύ μπορεί να είναι μια ενέργεια, μπορεί να είναι μια όμορφη τρίπλα ή τον κόσμο να φωνάζει το όνομά σου. Έτσι λοιπόν και εγώ την πρώτη φορά που μπήκα στο γήπεδο και πάτησα το γιατί κουλέ, θυμάμαι όλο τον κόσμο να με χειροκροτεί, να φωνάζει το όνομά μου, να θέλω να φάω το χορτάρι από την αποχή που είχα όλους αυτούς τους μήνες. Ο φόβος μου ή η αφιβολία μου ή τα ερωτηματικά μου ξεχάστηκαν. Απλά μπήκα μέσα και ήθελα να τους καταπιώ όλους. Συμπαίκτης και αντιπάλους. Και δεν θα ξεχάσω ότι και με το τέλος του αγώνα, επειδή είχα παίξει κάποια λεπτά, είχα μείνει με τον γυμναστή και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είχα παίξει, κάναμε προπόνηση. Είχε μείνει ο κόσμος μετά τον αγώνα και φώναζε το όνομά μου επί 3 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω. Εντάξει, προφανώς δεν άντεξα, λύγησα. Και ήταν και το πιο όμορφο της όλης υπόθεσης ήταν ότι τύχαινε να ήταν και ο πατέρας μου στο γήπεδο μαζί με την κοπέλα μου. Στην ουσία είναι μια λύτρωση, ήταν μια λύτρωση για μας και οικογενειακά και προσωπικά για μένα και την κοπέλα μου. Ανέβηκα στην κερκίδα, κλάψαμε μαζί. Ήταν όμορφες στιγμές. Ήταν όμορφες στιγμές και εντάξει, παιδιά, μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε πιο δυνατοί. Αυτό πρέπει να μείνει και όχι δύσκολες στιγμές. Θεωρώ αυτό πρέπει να ακουστεί, ότι στην ουσία μόνο από τις δύσκολες στιγμές μαθαίνουμε. Στις εύκολες δεν μαθαίνεις τίποτα. Και στις δύσκολες στιγμές είναι και εκεί που βλέπεις ποιον έχεις δίπλα σου, γιατί στις εύκολες στιγμές θα έχεις πολλούς, από ό,τι φαντάζομαι. Οπότε κάπως έτσι, με αυτή τη στιγμή, με τους δικούς ανθρώπους στο γήπεδο του Όφη, επισκιάζεις τους 19 μήνες σκληρής δουλειάς, στεναχώριας, απογοήτευσης, και να φανταστώ πλέον μπήκες στο γήπεδο και δεν αισθανόσουν ότι υπήρχε τραυματισμό στο πόδι. Ήσουν δηλαδή πλέον 100%. Ναι, πλέον δεν σκέφτεσαι τίποτα. Δηλαδή μετά από όλο αυτό δεν σκέφτομαι τίποτα. Απλά μπαίνω, δίνω το 100% και προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Να σου ρωτήσω, είναι το γκολ στον Παναθηναϊκό που δίνεις εκεί μια πολύ μεγάλη νίκη στον Όφη πέρυσι, η στιγμή που ένιωσες ότι είσαι πλέον 100%. Εντάξει, θεωρώ πως ναι. Είχα ξεκινήσει να βρίσκω τα πατήματά μου. Τότε ακόμα έπαινα από τον πάγκο αλλαγή. Και αυτό είναι το χειρότερό μου, να παίρνω από τον πάγκο. Τρώω τα λυσακά μου κάθε φορά που δεν ξεκινάω. Ακόμα και αν τότε που έλειπα 15 μήνες, νόμιζα ότι πρέπει να παίζω βασικός. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου θέματα. Και ήθελα τότε πάρα πολύ, με νύχια και με δόντια, ήθελα να αποδείξω ότι πρέπει να ξεκινάω. Δεν γίνεται. Πρέπει να παίζω βασικός. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό για τους Σοφιτζίδες έχει μεγάλη σημασία. Έχουν δηλαδή μια κόντρα. Δεν θέλουν να χάνουν τον Παναθηναϊκό. Και δεν θέλουν να χάνουν και μέσα στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το πιο παράξενο, τέλος πάντων. Και πώς έτυχε, είχαμε μπει αλλαγή εγώ και ο Φελίπε τότε. Χάναμε 0-1 και στην πρώτη φάση του Φελίπε βάζει γκολ αυτός. Και στην πρώτη φάση σε μένα, στο 94, βάζω εγώ γκολ. Εντάξει, δεν θα το ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Είναι ίσως η πιο όμορφη στιγμή που έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής. Το πιο ωραίο και σημαντικό γκολ για εμένα. Λυτρώθηκα. Λυτρώθηκα για όλα αυτά που είχα περάσει και έδειξα στον εαυτό μου ότι ό,τι και να συμβεί θα γυρνάω πάντα δυνατότερος και βασικά θα προσπαθώ για το καλύτερο. Ακόμα ο κόσμος με σταματάει και μου λέει αυτό το γκολ και νιώθω πολύ χαρούμενος που τουλάχιστον τους έδωσα έτσι 5-10 λεπτά, μία ώρα χαράς και μια όμορφη στιγμή να έχουν να θυμούνται και με μένα και με την ομάδα έτσι.
Ξέρεις, Κοσμά, όταν φέρνουμε ένα κάποιο καλεσμένο στο Podball, σίγουρα μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό, δηλαδή τι αναγνωρισιμότητα έχει αυτός ο αθλητής ή ο επαγγελματίας του χώρου του αθλητισμού. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιστορίες, όπως είναι σένα, ας πούμε, όλη αυτή η περιπέτεια με τον τραυματισμό, αλλά κοιτάμε πάντα με τον Χρήστο και τι ήθος έχει. Και εσύ σε μια περίπτωση που είχαμε ξεχωρίσει, ήδη από το Φεβρουάριο, επειδή εγώ εργάζομαι στον Καζέτα και σου είχαμε πάρει, σου είχε πάρει το συνέντευξη το μέσο, με εκείνο το περιστατικό από το μάτς με τον Παζιάννα που έχεις κρίσει το κεφάλι σου στην Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Θέλω να πεις πώς προέκυψε αυτή η κίνηση τότε και τι μήνυμα ήθελες να περάσεις και αν αυτό σχετιζόταν με τους τραυματισμούς και όλα αυτά που είχες περάσει. Σου πω, σχετίζεται, ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμουν ήδη 2 χρόνια να το κάνω. Και κατά πρώτο και κύριο λόγο ήθελα να το κάνω για να δείξω στον ίδιο μου τον εαυτό ότι αυτά που περνάω δεν είναι τίποτα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, γιατί ο καθένας έχει τα προσωπικά του προβλήματα, τα οποία σίγουρα φαντάζουν τα πιο δύσκολα για αυτόν, αλλά δεν είναι έτσι. Okay, έχει κάποιο πρόβλημα, προχώρα, δεν είναι κάτι. Δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία είπα και πριν, δεν είχα καταφέρει να το κάνω. Δεν είχα καταφέρει να το κάνω και το σκεφτόμουν. Έτυχε λοιπόν εκείνη τη μέρα να είχαμε και αγώνα. Έτυχε λοιπόν να το είχα μυστηρευτεί σε 2-3 παιδιά στην ομάδα, στην οικογένειά μου, ότι σκέφτομαι να το κάνω αυτό. Κανείς δεν με πίστευε. Μόνο ο Χρήστος με πίστευε, ο Μανδάς που είμαστε και δωμάτιο, του είπα να ξέρω να κάνω αυτό γι' αυτό. Πήγα, το έκανα, πάω στην αποστολή, με βλέπουν όλοι και αρχίζουν και γελάνε. Οπότε μ' άρεσε και αυτή η αντίδραση, γιατί δεν το ξέρανε. Και άρχισε έτσι η καβλάντα να με κοροϊδεύουν, να με καβλαντίζουν, ξέρεις πως είσαι έτσι, το ένα το άλλο. Όντως δεν ήμουν και το βλέπετε κι εσείς ότι δεν είμαι και το. Τέλος πάντων, φαντάσου πως ήμουν τότε. Και εν συνεχεία, εντάξει, πηγαίνω στο γήπεδο, παίζουμε. Δεν περίμενα να πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα, δεν περίμενα καν, ας πούμε, να γίνει γνωστό, να σου πω την αλήθεια. Έτυχε, δηλαδή, από στόμα σε στόμα και γνωστοποιήθηκε ο λόγος. Και εκεί στην ουσία βρέθηκα εγώ σε μια κατάσταση με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί καταρχήν είμαι ένα άτομο το οποίο δεν ασχολείται καθόλου με αυτά, δεν μου αρέσει η δημοσιότητα, με τα social media δεν έχω καλή, έτσι απλά έχω social media μέχρι εκεί, δεν είναι ότι ασχολούμαι, και ξαφνικά όλο αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα, και στην ουσία ήταν αυτό το πιο δύσκολο για μένα να διαχειριστώ. Ναι, μεν είχε περάσει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, και θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα μέσο να περνάμε τέτοια μηνύματα, και δυστυχώς είναι το ακριβώς αντίθετο σε αυτή τη χώρα. Οπότε ήμουν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι τουλάχιστον για ένα Σαββατοκύριακο δεν ακούστηκαν όλα αυτά που ακούγονται περί ανακοινώσεων, διαιτησίας και το ένα και το άλλο, και συζητιόταν τουλάχιστον ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Από την άλλη, έχοντας λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, πέρα από ευχαριστίες, δυστυχώς έλαβα και μηνύματα τα οποία με άγγιξαν από αγνώστους, οι οποίοι απλά μου εκμυστηρεύτηκαν τις ιστορίες τους, τα δικά τους προβλήματα, τα προβλήματα της οικογένειάς τους, των γονιών τους, των αδερφών τους. Και εκείνο το βράδυ για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θυμάμαι όταν γύρισα σπίτι και κάθισα λίγο έτσι να δω τα μηνύματα, δεν μπορούσα να κρατηθώ με αυτά που διάβαζα. Και για το γεγονός ότι μια έτσι απλή κίνηση σήμαινε για πολλούς ανθρώπους κάτι
τόσο δυνατό και τόσο σημαντικό. Με έκανε να προβληματιστώ ακόμη πιο πολύ για τον ίδιο μου τον εαυτό να προβληματιστώ, να ευαισθητοποιηθώ ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε ότι μέσα από μια τόσο απλή κίνηση μπορεί να βγουν τόσο ωραία μηνύματα και να ευαισθητοποιηθεί πολλοί κόσμος για το οποιοδήποτε ζήτημα. Και μετά άρχισε το πιο δύσκολο πράγμα για μένα, δηλαδή να, όπως είπες και εσύ, συνεντεύξεις, να θέλει τον Καζέτα, ας πούμε, να μου πάρει συνέντευξη, η Νόβα, τέλος πάντων κι άλλοι, να μην αναφερθώ. Αποφάσισα και σε επικοινωνία με την ομάδα κιόλας ότι στην ουσία θα δώσω μία συνέντευξη στον Καζέτα, όπως και έδωσα, και δεν θα ξανααναφερθώ στο ζήτημα, γιατί πολύ απλά η κίνηση ήταν, είχε τελείως συμβολικό χαρακτήρα. Ήταν μια κίνηση την οποία κατά πρώτο λόγο την έκανα για μένα και δεν ήθελα σε ούτε μία περίπτωση να παρερμηνευτεί και να στρέψω τα φώτα πάνω μου μέσα από τον πόνο και τις δύσκολες στιγμές άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, ότι ναι μεν ακούστηκε, περάστηκε το μήνυμα που έπρεπε να περαστεί, okay, μαθεύτηκε, ήταν μια σημαντική κίνηση σίγουρα, αδιαφυσβήτητα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πρέπει να πάρω τα φώτα και να δώσω τις συνεντεύξεις σε όλα αυτά τα μίντια για ένα προσωπικό ζήτημα και για προσωπικές στιγμές πολλών εκατοντάδων ανθρώπων. Και είναι φοβερό πώς τα φέρνει η ζωή μερικές φορές, Χρήστο. Ο προηγούμενος καλεσμένος μας, ο Νότης Χαλάρης, είχε πάρει συνέντευξη από τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Κοσμάτη Λιανίδη. Και τώρα επειδή σε πιάσαμε με όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είμαστε ευγνώμων που τα μοιράστηκες μαζί μας, γιατί πιστεύω πως μέσω τέτοιων συζητήσεων θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε επίγνωση γύρω από σοβαρά θέματα. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι με τον ελεύθερο χρόνο περισσότερο, γιατί μάθαμε με τον Μιχάλη πως είσαι φανατικός gamer και θέλω να μας πεις λίγο έτσι ποιο παιχνίδι έχει τραβήξει την προσοχή σου και αν είναι κάτι που το κάνεις στον ελεύθερο χρόνο, είναι κάτι που το παίρνεις στα σοβαρά. Όχι, εντάξει, το αχολητικό μου είναι, να το πω έτσι. Και όλο αυτό το διάστημα των δύσκολων καταστάσεων και λοιπά, αυτό είναι το αχολητικό μου. Α, μέχρι εκεί, εντάξει. Σίγουρα περνάω τον μέρος του ελεύθερου μου χρόνου παίζοντας κάποια games, με την παρέα, περνάμε καλά. Το τελευταίο διάστημα παίζω, ξέρεις, Call of Duty, λίγο 2K, να περνάει η ώρα. Το έχω έτσι λίγο αφήσει τελευταίο διάστημα, δηλαδή δεν πολύ ασχολούμαι. Τρέχω από εδώ και από εκεί, οπότε δεν μπορείς δηλαδή να με πεις και gamer πλέον, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, χαλαρά πολύ, από μικρό παιδί έπαιζα, δεν ξέρω αν παίζετε εσείς παιδιά. Όχι ιδιαίτερα. Παίζετε? Πλέον όχι. Όχι, Βέβαια είχαμε το σε προηγούμενο επεισόδιο το... Είχαμε σε προηγούμενο επεισόδιο το Κουτσιανικούλη που παίζει. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει αντίπαλο σε κάποιο παιχνίδι κάποια στιγμή. Όχι. Παίζει άλλου τύπου. Αλλά αυτός είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Έχω μάθει. Ναι, κάτι έχω streamer, κάνει διάφορα. Κάνει διάφορα. Είναι ωραίος. Τίποτα άμα... PUBG. Ναι, μπράβο. Και εγώ από το PUBG ξεκίνησα. Και κατέληξα στο Warzone. Εκεί στην καραντίνα. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Άμα έχεις παιδιά μέτρο, θα μπορείς να μετριάσεις λίγο όλο αυτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Και μικρότερος δεν είχα ούτε εγώ μέτρο. Είναι ωραίο. Άμα το δεις έτσι για την πλάκα σου, για να περνάς καλά, να παίζεις με τους φίλους σου, είναι πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα, μετά, άμα γίνει εθισμός, εκεί ξεκινάνε τα ζόρια. Προς το παρόν το ελέγχω. Εντάξει, έχουμε και τώρα γιατί... τη γυναίκα μου που συζούμε, ξέρεις, με τόση παντόφλα δεν μπορεί να... Καταλαβαίνω.
Και για να κλείσουμε, θα περάσουμε στο γρήγορο γύρο ερωτήσεων. Εδώ πέρα, Κοσμά, θέλουμε να μας απαντάς όσο πιο σύντομα, με μια πρόταση ίσως. Ξεκινάμε. Θα αντάλλαζες τη ζωή που έχεις τώρα με κάποια άλλη στιγμή στη ζωή σου? Και τι εννοώ, θα γίναγες πίσω στο χρόνο σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό και να το αλλάξεις και ενδεχομένως να σου αλλάξεις τη ζωή? Αν και μας είπες πριν ότι δεν το σκέφτεσαι και πολύ το παρελθόν. Όχι. Όχι. Γιατί θα σου πω, έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες στιγμές που θα μπορούσα να έχω μια άλλη επιλογή. Okay. Αλλά ποιος μου λέει ότι αν έπαιρνα εκείνη την επιλογή θα πήγαιναν όλα καλά? Αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω. Οπότε δεν κάθομαι να το σκεφτώ. Για παράδειγμα, όταν εγώ πήγα στην Τρίπολη, με ήθελε και ο Πανιώνιος. Εγώ πήγα στην Τρίπολη εκείνη τη χρονιά. Ο Πανιώνιος βγήκε Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Με πολύ καλή ομάδα. Ποιος μου έλεγε ότι εγώ θα μπορέσω να παίξω τον Πανιώνιο? Ή θα έπαιζα? Δεν το ξέρω. Οπότε δεν το σκέφτομαι. Γιατί άμα μπει σε μια τέτοια λούπα ή σε ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, δεν έχει ουσία, δεν καταλύεις πουθενά, νομίζω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις με έναν παράγοντα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ποιο θα ήταν το ένα πράγμα που θα του πρότεινες να αλλάξει? Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή, παιδιά. Ένα πράγμα, το πιο σημαντικό. Ένα πράγμα. Θεωρώ, θα σου πω, ένα έτσι που μου έρχεται γρήγορα στο μυαλό, γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία θα το έλεγα, να ορίσει ένα συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων παιχτών που θα πρέπει να αγωνίζονται. Και σίγουρα ένα μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων παιχτών που θα πρέπει να είναι στην αποστολή. Ένα από τα πολλά που θα το έλεγα. Σωστό. Σίγουρα, γιατί είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Τώρα έτσι λίγο πιο αστείο θα σε ρωτήσω. Warzone ή Football Manager? Ποιο από τα δύο είναι το νούμερο ένα στη καρδιά σου? Πιο δύσκολη ερώτηση αυτή. Στη φάση που είμαι θα σου πω το manager. Και στην ηλικία ίσως που είμαι. Παλαιότερα θα σου έλεγα το Warzone με κλειστά τα μάτια. Αλλά τώρα λίγο πιο, θέλω πιο chill, πιο χαλαρές στιγμές στο gaming. Καταλάβες, το Warzone είναι λίγο πιο hardcore πλέον. Αν δεν γινώσουν ποδοσφαιριστής, ποιο επάγγελμα θα ακολουθούσεις? Θα σου πω, από μικρός, αν με ρωτούσες, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα σου έλεγα είναι ποδοσφαιριστής. Ποτέ δεν σκέφτηκα να γίνω κάτι άλλο. Ποτέ δεν σκέφτηκα. Θεωρώ ότι τώρα έτσι το σκέφτομαι, θα ήθελα να γίνω γιατρός, γιατί το θεωρώ λειτουργήμα. Όχι επαγγελματίας gamer. Καλά, αυτό είναι ονειρικό. Και κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ονειρικό, καλά, εντάξει. Να παίζω games και να πληρώνομαι, μαγικό. Να κλείσουμε με έτσι κάτι σημαντικό. Ποια θα είναι αυτή η συμβουλή μέσα από τα βιώματά σου και όλα αυτά που έζησες μέχρι και σήμερα? Ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή που θα έδινες στις νεότερες γενιές αθλητών που θα μας ακούσουν? Καταρχήν, εντάξει, δεν θεωρώ τον εαυτό μου τώρα να μπορώ να δώσω συμβουλή, να σου πω την αλήθεια, αλλά μέσα από τα βιώματά μου αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της παιδείας και της εκπαίδευσης. Σίγουρα η εκπαίδευση προέρχεται μέσα από το σχολείο. Είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά μέσα από το σχολείο να καταφέρουν να έχουν και ένα plan B, γιατί το ποδόσφαιρο σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι και δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας αυτός, ανεξαρτήτως το πόσο ταλέντο έχεις. Και σίγουρα η παιδεία δεν προέρχεται μέσα από το σχολείο. Η παιδεία προέρχεται από την προσωπική σου θέληση να βελτιωθείς σε διάφορους τομείς της ζωής σου. Αυτό πρέπει να το χτίζεις καθημερινά και να το προπονείς όπως προπονείς και το ποδόσφαιρο, να το θέσω έτσι. Και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, καθαρά, αυτό που θα τους πρότεινα να κάνουν είναι απλά να μην σταματά να δουλεύουν. Γιατί ποδόσφαιρο δεν παίζει ο πιο ταλαντούχος, παίζει ο πιο δουλευταράς. Και αυτό μου το έχει αποδείξει η ζωή και οι καταστάσεις που έχω δει δίπλα μου. Έχω δει παιχταράδες
να μην παίζουν μπάλα. Να μην παίζουν επαγγελματικά. Να μην καταφέρουν να φτάσουν σε επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσουν. Και κάπως έτσι να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για όλα αυτά τα πράγματα που μοιράστηκες μαζί μας. Και ευχόμαστε κάθε, ευχαριστώ, παιδιά, κάθε καλό στη συνέχεια και στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική σου καριέρα. Να είστε καλά, παιδιά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια έτσι για τη δουλειά σας και για αυτή την όμορφη συζήτηση. Να συνεχίζετε να φέρνετε ωραίους και σημαντικούς καλεσμένους. Ευχαριστούμε πολύ, Κοσμά, να είσαι καλά.